Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα μιλήσουμε για την ανεργία. Συγκεκριμένα θα τη δούμε από επενδυτική και μακροοικονομική σκοπιά, καθώς είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα επηρεάσουν τις αγορές το επόμενο διάστημα. Την Παρασκευή που μας πέρασε, λοιπόν, ανακοινώθηκε η έκθεση για την αγορά εργασίας στον ΗΠΑ και σίγουρα τα νέα δεν άρεσαν σε κάποιους. Σε αντίθεση με εμάς που τα λατρέψαμε. Γιατί? Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο. Πάμε να τα δούμε μαζί ή αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε ένα παιδί έτοιμη επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σου λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κάντε εγγραφή στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κάντε εγγραφή στο newsletter, τζάμπα είναι. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Η αγορά εργασίας στον ΗΠΑ φαίνεται να μην μασάει και πολύ, καθώς συνεχίζει τη θετική της πορεία, ξεκινώντας πολύ δυναμικά το 2023. Πιο συγκεκριμένα, οι νέες θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο αυξήθηκαν κατά 517.000, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προβλέψεις των αναλυτών. Πρόκειται μάλιστα για τη μεγαλύτερη αύξηση σε θέσεις εργασίας το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας στον ΗΠΑ την Παρασκευή. Παράλληλα, υπήρξε αναθεώρηση στα στοιχεία του Δεκεμβρίου, τα οποία αυξήθηκαν στις 260.000 από τις 223.000 που ήταν αρχικά. Το νούμερο που ανακοινώθηκε ήταν σημαντικά μεγαλύτερο από τις προβλέψεις, αφού οι αναλυτές ανέμεναν τις θέσεις εργασίας για τον Ιανουάριο να είναι κάπου στις 185.000. Καλό δεν είναι, θα σκεφτεί κανείς. Περισσότεροι άνθρωποι έχουν δουλειές. Ο δείκτης ανεργίας υποχώρησε στο 3,4%, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 54 ετών, ελάχιστα χαμηλότερο από το 3,5% του προηγούμενου μήνα. Παράλληλα, υπήρξε άνοδος και στις ορίες αποδοχές κατά 0,3%, ενώ είχε ήδη γίνει αύξηση το Δεκέμβριο κατά 0,4%. Η ετήσια άνοδος των μισθών μειώθηκε στο 4,4% από το 4,8% του προηγούμενου μήνα, η οποία επιβράδυνση όμως είναι θετικό σημάδι, αλλά όχι αρκετό. Θετικό σημάδι το ότι μειώθηκε ο ρυθμός αύξησης των μισθών. Θα αναρωτηθεί κανείς. Υπομονή, θα εξηγήσω. Τα στοιχεία αυτά μας επιβεβαίωσαν πως η αγορά εργασίας στον ΗΠΑ παραμένει αρκετά ανθεκτική. Φαίνεται πως η ζήτηση για εργαζόμενους είναι μεγαλύτερη από την προσφορά, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία υπάρχουν πάνω από 11 εκατομμύρια ανοιχτές θέσεις εργασίας, δηλαδή περίπου 1,9 θέσεις για κάθε άνεργο. Χοντρικά λοιπόν έχουμε το εξής. Η Fed αυξάνει τα επιτόκια προσπαθώντας να μειώσει τον πληθωρισμό. Αυτό πιέζει τις εταιρείες, οι οποίες πλέον έχουν πολύ ακριβό κόστος παραγωγής, και αντί μέσα σε αυτό το περιβάλλον να βλέπουμε τις απολύσεις να πληθαίνουν, η ανεργία μειώνεται. Και τώρα περνάμε στο ερώτημα, γιατί να μην είναι καλά τα νέα το ότι η ανεργία μειώνεται. Το έχουμε πει και παλαιότερα, αλλά θα το ξαναπούμε. Η ισχυρή αγορά εργασίας δεν είναι καλή σε περιβάλλον πληθωρισμού. Προκειμένου να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός, πρέπει η ανεργία να αυξηθεί. Όσο ο κόσμος έχει δουλειά, έχει και χρήματα να ξοδεύει. Όσο έχει χρήματα να ξοδεύει, σπρώχνει τις τιμές προς τα πάνω. Όσο οι τιμές πάνε προς τα πάνω, ο πληθωρισμός μεγαλώνει. Για άλλη μια φορά θέλω να τονίσω πως το εξετάζουμε από την επενδυτική του πλευρά. Σε κοινωνικό επίπεδο, προφανώς και δεν θέλουμε να αυξάνεται η ανεργία και προφανώς πρέπει να στηρίζουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Πάμε παρακάτω. Αν η αγορά εργασίας παραμείνει ισχυρή, η Fed που ρυθμίζει τον πληθωρισμό θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να πετύχει το στόχο του 2%. Βέβαια, είδαμε σημάδια επιβράδυνσης του πληθωρισμού και αυτό είναι καλό. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Όπως και να έχει, εμείς πάλι επενδυτικά είμαστε χαρούμενοι. Ό,τι και να γίνει. Μείνετε μέχρι το τέλος για να δούμε και το γιατί. Πριν από αυτό όμως, ας δούμε τι άποψη έχουν οι ειδικοί επί του θέματος. Η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντάλι, σχολιάζοντας την έκθεση για τις θέσεις εργασίας, δήλωσε χαρακτηριστικά: αυτό που βλέπω είναι μια ισχυρή αγορά εργασίας. Είναι όμως πολύ νωρίς για να βγάζουμε συμπεράσματα. Η Fed πρέπει να ελέγξει περισσότερα στοιχεία της οικονομίας πριν αποφασίσει πώς θα προχωρήσει με τις επόμενες αυξήσεις επιτοκίων. Κάτι τέτοια δεν είπε και ο Powell. Έχω αρχίσει να νιώθω πως λένε τα ίδια εναλλάξ, έτσι για να τα εμπεδώσουμε. Φαίνεται πως η ισχυρή αγορά εργασίας έβαλε σε σκέψη τους αξιωματούχους της Fed σχετικά με το πόσο ακόμα πρέπει να αυξήσουν τα επιτόκια και αν τελικά έκαναν καλά που μείωσαν το ρυθμό αύξησής τους. Η εκτίμησή μου για τον πληθωρισμό είναι πως θα μειωθεί, δήλωσε η Ντάλι. Αυτή τη στιγμή βλέπω κάποια θετικά
θετικά σημάδια, αλλά είναι πολύ νωρίς για να κήρυξουμε νίκη. Αυτό έλειπε, θα πω εγώ, μετά από όλα όσα έχουν γίνει, να μην καταφέρουν να μειώσουν τον πληθωρισμό. Το σημαντικό είναι πως τα λόγια της Ντάλη και του Πάουελ μετά την άνοδο των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάση την Τετάρτη, δηλαδή κατά 0,25%, είναι βέβαιο πως δεν έχουμε τελειώσει με τις αυξήσεις των επιτοκίων. Πόσο ακόμα, πραγματικά κανείς δεν ξέρει. Η Wall Street τώρα αντέδρασε αρνητικά στα νέα για τις θέσεις εργασίας, αφού απήχαν κατά πολύ από τις προβλέψεις. Παρότι εντός της εβδομάδας είδαμε αρκετά κέρδη, η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας έκλεισε στα κόκκινα. Ευτυχώς οι ζημιές δεν ήταν αρκετές για να αλλάξουν το εβδομαδιαίο πρόσημο. Μείωσαν όμως σημαντικά τα κέρδη και στους τρεις γενικούς δείκτες. Ως αποτέλεσμα, σε επίπεδο εβδομάδας, ο Nasdaq ξεχώρισε καθώς παρά την πτώση της Παρασκευής, ολοκλήρωσε το πενθήμερο με κέρδη 3,4%, καταγράφοντας μάλιστα και την πέμπτη συνεχόμενη ανωδική εβδομάδα. Well done. Επίσης, ανωδικά κινήθηκε και ο S&P 500, σημειώνοντας κέρδη 1,6%, ενώ ο Dow Jones ήταν αδύναμος και έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες 0,16%. Και πάμε τώρα στο σημαντικότερο κομμάτι του βίντεο. Πώς μας επηρεάζουν εμάς όλα αυτά τα νέα. Στην πράξη, πουθενά. Ναι, καλά ακούσατε, πουθενά. Και εξηγώ. Σε περιβάλλον αβεβαιότητας, είτε αγορές πάνε πάνω, είτε πάνε κάτω, για μας είναι κάτι ευχάριστο. Μην πω κιόλας πως είναι πιο ευχάριστο όταν πάνε προς τα κάτω, μιας και έτσι μπορούμε να επενδύουμε σε εκπτώσεις για ακόμα περισσότερο καιρό. Μπορούμε δηλαδή να αγοράζουμε φθηνά, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερα κέρδη στο μέλλον. Αν πάλι οι αγορές πάνε πάνω, δεν θα παραπονεθούμε που βγαίνουμε κερδισμένοι για χρήματα που έχουμε ήδη επενδύσει και κάπως έτσι συνεχίζουμε να επενδύουμε κάθε μήνα όπως κάνουμε τόσο καιρό. Δεν υπάρχει τρόπος να βγούμε χαμένοι όταν κάνουμε DCA στην ισχυρότερη οικονομία του κόσμου. Και πώς το κάνουμε αυτό? Απλά αγοράζουμε κάθε μήνα το ETF VUAA, το οποίο και παρακολουθεί τον S&P 500, δηλαδή τις 500 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, και είναι UCITS, δηλαδή έχει μηδενική φορολογία τόσο για τα κέρδη υπεραξίες όσο και για τα μερίσματα, και επανεπενδύει αυτόματα τα μερίσματα, επομένως δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς απολύτως τίποτα. Και φυσικά είναι διαθέσιμο στη Freedom 24, που είναι και ο χορηγός σημερινού βίντεο. Και για όσους θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώς να επενδύσουμε στο VUAA, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο web terminal, γράφουμε VUAA, πατάμε αγορά και το έχουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν να κάνουμε DCA, Dollar Cost Averaging, δηλαδή να επενδύουμε κάθε μήνα είτε οι αγορές πάνε πάνω είτε οι αγορές πάνε κάτω. Παρακολουθούμε προφανώς τις εξελίξεις για να έχουμε επίγνωση του τι συμβαίνει. Αλλά δεν τις αφήνουμε να επηρεάζουν την επενδυτική μας στρατηγική. Και κάπως έτσι, ο μελλοντικός μας εαυτός θα μας ευγνωμονεί. Όπως πάντα, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κάντε εγγραφή στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κάντε εγγραφή στο newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο. Τα οποία αυξήσει, έλα. Δεν θα παραθούμε.